Εμείς με τη σειρά μας περιμένουμε να πάμε στο περίπτερο της R3. Ακριβώς. Δίνει δυναμικό παρόν και φέτος η R3 στην 82η ΔΕΘ. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να λείπει άλλωστε. Και θα μου θυμίσετε λιγάκι ποια συνάδελφος είναι η Αλεξία Τζιώνα. Ζητώ συγγνώμη. Θα έχουμε εικόνα λοιπόν σε λίγο. Και από ό,τι βλέπουμε, έχεις μαζί σου και τον κύριο Κωστόπουλο. Ο Βασίλη Κωστόπουλο είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΑΛΦΑΕΡ. Αλεξία. Καλημέρα Κατέρινα και Βασίλη, και πάλι εδώ από το περίπτερο της R3, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται και ζωντανή εκπομπή από το ραδιόφωνο της R3, των 102. Γιατί η επικαιρότητα είναι μέσα στην καρδιά της έκθεσης και η ΕΡΤ δεν λείπει από εδώ. Όλοι οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί δίνουν το καλύτερό τους αυτό για να μεταδώσουμε όλα τα γεγονότα. Σε λίγη ώρα, γύρω στις 12 η ώρα, θα γίνουν τα εγγένεια του περιπέτειου της ΕΡΤ και μαζί είναι ο Βασίλης Κωστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Τι μπορεί να... κύριε Κωστόπουλο, να σας καλωσορίσουμε στη Θεσσαλονίκη. ΕΡΤ παντού γράφει πίσω μας. Η ΕΡΤ βρίσκεται παντού. Βέβαια βρίσκεται παντού και κυρίως βρίσκεται και στην Αθήνα. Δηλαδή αυτό που είδα έξω από την περιφέρεια για την περιφέρεια πρέπει να γράψει συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας. Η Αθήνα φυσικά, γιατί εκεί είναι η καρδιά της ΕΡΤ. Το λέω διότι η ΕΡΤ3 έχει μια δύναμη. Μια δύναμη ύπαρξης της ΕΡΤ και αναβάθμισης που καλό είναι να ακουστεί και στην Αθήνα. Και το λέω για ένα συγκεκριμένο λόγο, ότι η Αθήνα ακόμα είναι σε μια κατάσταση αναμονής, επιφυλάξεων, δεν έχει αγκαλιάσει τις προοπτικές που η νέα διοίκηση θέλει να έχουμε στην ΕΡΤ, όπως η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη που είχα προσωπικά την ευκαιρία να το διαπιστώσω στην τελευταία μου επίσκεψη που έκανα, είναι αυτή που θέλει περισσότερο από κάθε άλλο κομμάτι της ΕΡΤ να πάει μπροστά. Γι' αυτό το λέω. Η προσπάθεια που γίνεται, ξέρετε κύριε Κωστόπουλε, από την ΕΡΤ3 σε αυτό το κομμάτι που αναφερθήκατε, δηλαδή στο να βρίσκεται στην περιφέρεια, να μεταφέρει τον παλμό, τα προβλήματα, τη δημιουργικότητα όλης της ελληνικής περιφέρειας, πράγμα το οποίο λείπει, είναι η αλήθεια, από την ελληνική τηλεόραση, θα έλεγα γενικότερα από την ενημέρωση στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ σημαντική και σίγουρα είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδιθεί συνολικά από το σύνολο της ΕΡΤ, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ΕΡΤ. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος αυτός, αν δεν το κάνει η δημόσια τηλεόραση και η ΕΡΤ3 η οποία το έχει αναλάβει. Το λέω και εγώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι πιστεύω πως η ΕΡΤ3 έχει τη δύναμη αυτή που σήμερα χρειάζεται και θα είναι πάρα πολύ καλό για όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ να ακολουθήσουν αυτή τη δυναμικότητα που έχει η ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λέω. Γιατί ταξιδεύοντας και στην περιφέρεια, να συμπληρώσω εγώ, Κατερίνα και Βασίλη, βλέπουμε ότι ο κόσμος της περιφέρειας βλέπει ΕΡΤ, όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, βλέπει ΕΡΤ3 και διψάει να βλέπει ειδήσεις από την περιφέρεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είχα πριν 10-15 μέρες επισκεφθεί για πρώτη φορά. Η πρώτη μου επίσκεψη στην περιφέρεια ήταν στην Κομωτινή, στο περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Κομωτινής, και πράγματι είδα την αγάπη των εργαζομένων εκεί και πόσο θέλουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση του προγράμματος, στη μετάδοση ειδήσεων που έχουν να κάνουν με θέματα της Θράκης, και αναλάβουμε την υποχρέωση να τους βοηθήσουμε και να είμαστε δίπλα τους σε αυτή την προσπάθεια που εύχομαι να είναι για όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Γιατί ξέρετε κάτι, οι 19 τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί ήταν η δύναμη της ΕΡΤ για να ξαναγεννηθεί. Μια πολύ αποφασιστική δύναμη που φάνηκε τη διετία που ήταν κλειστή. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο που το λέτε και το τονίζετε. Και εγώ θα πω ότι και συνεχίζει να είναι η ατμομηχανή και για την ΕΡΤ γενικότερα και ειδικότερα για την ΕΡΤ3. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της περιφέρειας, οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε όλους αυτούς τους περιφερειακούς σταθμούς, η δουλειά τους είναι εξαιρετική και βοηθούν τα μέγιστα στη συνολική λειτουργία του προγράμματος. Είναι αλήθεια αυτό. Είστε εκεί, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τα εγγένεια, τα επίσημα εγγένεια του περιπτέρου, έτσι δεν είναι? Ναι.
Έτσι ακριβώς είναι. Περιμένουμε και τον υπουργό μας, τον κύριο Παπά, αλλά και άλλους υπουργούς που έχει τύχει έτσι ευκαιριακά να προσκαλέσουμε. Ελπίζουμε να είναι όλοι εδώ. Έχουν έρθει και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι οποίοι έχουν έρθει ειδικά για να πάρουν μέρος στις διαδηλώσεις που γίνονται γύρω από την έκθεση. Και είναι μεγάλη χαρά για μας να τους βλέπουμε και μέσα στο περίπτερό μας. Είναι μια άλλη δύναμη η οποία αυτή τη στιγμή συμπαραστέκεται για την αναβάθμιση της ΕΡΤ γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωστόπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωστόπουλε.